ξεκινήσω με ένα ευχαριστώ, γιατί όλα αυτά τα χρόνια που άλλοι σπουδάζαμε, άλλοι δουλεύαμε στο εξωτερικό, άλλοι χαζεύαμε, η Επιτροπή Αγώνα ήταν εδώ να κάνει αυτά που μπορούσε και πολλές φορές αυτά που δεν μπορούσαν να γίνουν ή που θεωρούσαμε δύσκολα. Οπότε εγώ προσωπικά σας ευχαριστώ πολύ για ό,τι έχετε κάνει μέχρι τώρα και με τον προσωπικό σας χρόνο. Το επόμενο πράγμα που θέλω να πω είναι αυτό το είμαστε λίγοι. Εγώ δεν νομίζω ότι είμαστε λίγοι. Νομίζω ότι είμαστε αρκετοί. Νομίζω ότι είμαστε όχι απλά αριθμητικά αρκετοί, νομίζω ότι είμαστε και ποιοτικά αρκετοί. Καθένας από εμάς δεν είναι απλά ο Θοδωρός, η Πολίνα, η Γεωργία. Είμαστε και κάτι ακόμα. Έχουμε και μια ιδιότητα. Εγώ τυχαίνει να είμαι μηχανικός. Ως μηχανικός λοιπόν, απευθύνθηκα στο αρμόδιο οργανό μου, τεχνικό επιμελητήριο του Λοακαρνανίας. Δεν σημαίνει ότι Σόνι και Ντέ το πήγα το θέμα Δευτέρα, Τρίτη, κάτι περιμένω να κερδίσω. Αλλά εκεί έχει να κάνει με την επιμονή μας τα πράγματα. Και χωρίς τώρα να θέλω να το κάνω πολύ προσωπικό, άλλος έχει σούπερ μάρκετ, άλλος έχει ζαχαροπλαστείο, άλλος έχει οικοτεχνία. Παιδιά, ο καθένας έχει ένα σύλλογο στον οποίο δυνητικά μπορεί να απευθυνθεί. Σύλλογος επαγγελματιών Μύτικας. Αδρανή, δεν αδρανή, είναι εκεί, δεν είναι εκεί. Ό,τι είναι, είναι, τώρα όμως μπορεί να αλλάξει. Τώρα μπορούμε όλοι να έχουμε ένα πιο δυναμικό παρόν. Άλλο είναι να πει η Πολίνα και ο Γιώργος ότι δεν μας αρέσει αυτό, άλλο είναι να το πει ένας σύλλογος. Και γι' αυτό πρέπει να πάμε πίσω στα όργανά μας, πίσω σε εμάς, στις ομάδες μας, και να πούμε παιδιά, ωραία, είμαστε 10 άτομα. Πώς ήρθατε εδώ πέρα σήμερα, 5, ωραία. Οι άλλοι 5 είναι οι αφόντες. Η ιστορία δεν γράφεται με τους αφόντες, γράφεται με τους παρόντες. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι που πρέπει στους συλλόγους μας να βγουν μπροστά, να πούνε τη γνώμη τους, να υπογράψουν τα έγγραφα. Θα κερδίσουμε κάτι με έγγραφα, όχι, αλλά πρέπει να γίνει και αυτό. Δεν γίνεται μόνο να είναι μια επιτροπή αγώνα και ένας δήμαρχος. Είμαστε πολίτες, είμαστε πολλοί, πρέπει να είμαστε εδώ και πιο φωναχτά. Και το τρίτο που θέλω να κάνω εγώ ως πρόταση είναι το ανοιχτή πρόσκληση στους βουλευτές μας για μια συζήτηση εδώ στο Δημαρχείο μας. Από το ποιοι θα είναι οι απόντες, είναι γι' αυτό ενδεικτικό και όλοι το τύψη. Όλοι οι απόντες θα είναι πολύ, πολύ πιθανό. Αυτή η κάνατε τη δουλειά σου. Ο Μίλτος Ζαμπάρας που ανέφερε ο δήμαρχός μας είναι το μεάρχης περιβάλλοντος ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Μύτικα του ΚΚΕ, ο κύριος Παπαθανά, πρέπει να τους καλέσουμε. Είναι εργαλεία για το Παναστάσιο. Είναι εργαλεία για μας.